Δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Δεν χρειάζεται πολλούς θόρυβους. Χρειάζεται εσύ να συμμετέχεις, να προσφέρεις, να δώσεις το παρόν. Την 5η 15 Δεκεμβρίου δώσε το παρόν στην πλατεία Γεωργίου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Δίνουμε το παρόν με ένα πακέτο μακαρόνια, ένα κιλό ρύζι ή μια απλή κονσέρβα. Όλα είναι απαραίτητα. Όλα είναι αναγκαία. 5η 15 Δεκεμβρίου από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ στην πλατεία Γεωργίου. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Ιερά Μητρόπολη Πατρών. Με την υποστήριξη των Σούπερ Μάρκετ Ανδρικόπουλος. Χορηγός επικοινωνίας Max FM 93,4. Δώσε το παρόν γιατί η Πάτρα μας χρειάζεται όλους. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου και αμέσως τώρα ξεκινάει η κεντρική σας ενημέρωση για την Αχαΐα και την Δυτική Ελλάδα από το Αχαΐα. Ακολουθούν οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Κυδεύεται στο νεοχώρι Κυλλήνης ο 5χρονος που κατέληξε μετά την πυρκαγιά στον Κολωνό. Χτύπημα διαρρηκτών στην Φλόγα και στο Φωτεινό Αστέρι στην Πάτρα. Με την πρόεδρο της Δημοκρατίας στα 79 χρόνια από το ολοκαύτωμα των Καλαβρίτων. Στο κόκκινο η αντιπαράθεση για την υπόθεση Καϊλή. Σήμα κινδύνου εκπέμπουν τα φαρμακεία και στην Αχαΐα λόγω των εκτεταμένων ελλείψεων σε φάρμακα πρώτης ανάγκης. Πρόκειται για αναντικατάστατα φάρμακα όπως παυσίπονα, αντιβιωτικά και αντιδιαβητικά μεταξύ άλλων, με τους φαρμακοποιούς να επιδίδονται καθημερινά σε έναν αγώνα δρόμου για να τα βρουν για όσους έχουν άμεση ανάγκη. Το Υπουργείο Υγείας παρεμβαίνει, ενώ βελτίωση της συνθήκης αναμένεται από την επόμενη εβδομάδα. Μεγάλες είναι οι ελλείψεις φαρμάκων την ώρα που ο κορονοϊός, αλλά και η αύξηση των αναπνευστικών ιώσεων, ρίχνουν όλο ένα και περισσότερους πολίτες στο κρεβάτι. Οι ελλείψεις είναι μεγαλύτερες από κάθε άλλη χρονιά και η αιτία δεν είναι μόνο η αυξημένη ζήτηση κάποιων προϊόντων. Ναι, υπάρχει, θα έλεγα, μεγάλος αριθμός φαρμάκων τα οποία είναι σε έλλειψη. Δυστυχώς, το τελευταίο χρονικό διάστημα αντιμετωπίζουμε τρομερές δυσκολίες. Απελπισμένα, ο κόσμος έρχεται σε εμάς, ψάχνοντας να βρει κάποιο φάρμακο το οποίο ενδιαφέρεται για την υγεία του. Δυστυχώς. Δεν είναι πλέον στα χέρια μας το θέμα, γιατί εμείς το μόνο που κάνουμε είναι να το αγοράζουμε, όπως ξέρετε, δεν το φτιάχνουμε εμείς, άρα το αγοράζουμε ή από τις εταιρείες ή από τις αποθήκες μας. Και οι δύο σε συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορούν να μας προμηθεύσουν, διότι λένε ότι δεν υπάρχουν και λογικό είναι να μην υπάρχουν. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι πρέπει η πολιτεία να πάρει άμεσα μέτρα, διότι αυτά τα φάρμακα που απουσιάζουν καθημερινά από το φαρμακείο μας είναι φάρμακα πάρα πολύ σοβαρά, που έχουν να κάνουν με σοβαρές ασθένειες. Δεν μιλάμε για απλά φάρμακα που μπορεί κάποιος γενικότερα να μην τα έχει ανάγκη, αν και δεν υπάρχουν κατά τη γνώμη μου φάρμακα που δεν τα έχεις ανάγκη, δεν τα παίρνεις γιατί δεν έχεις ανάγκη, εννοείται ότι χρειάζονται και είναι θεραπευτικά. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι θα πρέπει η πολιτεία να πάρει κάποια μέτρα για να πάμε προς τη σωστή κατεύθυνση, με την έννοια να ξαναβρεθούν όλα αυτά τα φάρμακα τα οποία πρέπει να υπάρχουν στα φαρμακεία μας και για να μπορέσουμε κι εμείς να έχουμε κάποια επάρκεια έτσι ώστε να μπορέσουμε να τα διαθέσουμε στον κόσμο. Οι φαρμακοποιοί τονίζουν πως σημαντικό ρόλο στην απουσία σκευασμάτων από τα ράφια των φαρμακείων παίζουν και οι παράλληλες εξαγωγές που κάνουν οι φαρμακοβιομηχανίες. Και αυτό ειδικά σε κάποια προϊόντα που η τιμή του εξωτερικού είναι πιο συμφέρουσα από την ελληνική αγορά. Υπάρχουν αντιπροστασικά φάρμακα τα οποία είναι σε έλλειψη, αντιδιαβητολογικά, ινσουλίνες, ό,τι έχει σχέση με αυτά, φάρμακα της καρδιάς. Διαβητολογικά. Το τελευταίο μας χρονικό διάστημα παρουσιάζεται και μεγάλη έλλειψη σε διάφορου είδους φάρμακα μη συνταγογραφούμενα, θα έλεγα. Σπρέι για τη μύτη, όλα αυτά που είναι κατά του κρεολογήματος, που μας φέρνουν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, διότι είναι μια περίοδος, όπως γνωρίζετε κι εσείς, ότι ο κόσμος τώρα τα έχει ανάγκη, γιατί ουσιαστικά είναι μια περίοδος που υπάρχει το κοινό κρυολόγημα, υπάρχει γρήπη, υπάρχουν κάποιες εξάρσεις. Και εμείς είμαστε δυστυχώς σε μια δύσκολη θέση, διότι δεν μπορούμε να προμηθεύσουμε ούτε αυτά. Και δεν μιλάμε για τις καθημερινές, που εντάξει το πρόβλημα είναι λιγότερο, μιλάμε για εφημερίες, όπου καταλαβαίνετε ότι ο όγκος
του κόσμου είναι πολύ μεγαλύτερος. Οι φαρμακοποιοί τονίζουν πως θα πρέπει να γίνει κάτι άμεσα. Εγχειρίδιο κοστολογημένων και ρεαλιστικών μέτρων για την αναχέτηση της ενεργειακής ακρίβειας που πλήττει νοικοκυριά και επιχειρήσεις ετοιμάζουν οι φορείς της Πάτρας, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει διευρυμένες επαφές μεταξύ τους, ενώ σημαντική ήταν η συμμετοχή το περασμένο Σάββατο στο συνέδριο που διοργάνωσαν στο Θέατρο Απόλλων στην Πάτρα. Ένα σημαντικό συνέδριο για την αντιμετώπιση της ενέργειας με φόντο τα προβλήματα που φέρνει αυτή στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα ολοκληρώθηκε με επιτυχία στο Δημοτικό Θέατρο Απόλλων. Το δίκτυο εδώ έχει πρόβλημα και είναι ντροπή που ο ΑΔΜΙΕ δεν είναι εδώ. Τουλάχιστον ο ΑΔΔΕ έχει τα κοτσακίνα. Ο ΑΔΜΙΕ πού είναι? Από όσο γνωρίζω κλείθηκε. Τα προβλήματα είναι δεδομένα. Χάνουμε χρήματα, χάνουμε ανταγωνιστικότητα στις επιχειρήσεις, δεν υπάρχει δυνατότητα να αναπτυχθεί εδώ το ΑΕΠ των επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα φεύγει και ο κόσμος μας, γιατί το δημόσιο δεν προσλαμβάνει κανέναν και πάρα πολύ ωραία. Η άμεση συμβολή του ενεργειακού τομέα στην ελληνική οικονομία είναι 3,8% του ΑΕΠ και οι θέσεις εργασίας στον τομέα ανέρχονται σε 50.000. Τα έσοδα από τους ειδικούς φόρους στην ενέργεια το 2019 ήταν το 3% του ΑΕΠ, το 19. Φανταστείτε τώρα, το 2021, με τη φορολόγηση και με τους φόρους στα καύσιμα, πώς αυτό το ποσοστό έχει αυξηθεί. Εδώ έχουμε το κακό παράδειγμα. Αντί να λειτουργήσει και να υπάρξει ανταγωνισμός, συμφωνούν όλοι στην τιμή και ακολουθούν την τιμή του πιο ακριβού. Δηλαδή, έχουν σίγουρα τα κέρδη τους και πάνε και κοιτάζουν πώς θα μπορέσουν να κάνουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο το κέρδος. Θέμα του συνεδρίου ήταν το ενεργειακό πρόβλημα, οι επιπτώσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα μέτρα αντιμετώπισης. Εμείς ζητάμε δύο πράγματα από αυτό το συνέδριο, γιατί από την κυβέρνηση ζητάμε πάρα πολλά πράγματα. Χωρίς δημοσιονομικό κότους, επαναλαμβάνω. Ζητάει οριζόντια επιδότηση. Δεν υπάρχει εστίαση με 2.000 κιλοβατόρες. Ξεχάστε το. Εστιατόριο είναι πολύ μεγάλο, είναι ενεργοβόρος κλάδος. Ζητάμε οριζόντια επιδότηση, ας μην είναι ανάλογη με τους αγρότες. Αλλά δεν μπορεί να πληρώσουμε το διπλάσιο, δεν γίνεται ένας λογαριασμός 2.000 να έρθει 8. Μακριά από μας η λογική της μοναδικής αλήθειας. Είμαστε κομμάτι της κοινωνίας, ανησυχούμε, προγραμματίζουμε, δουλεύουμε από την αρχή που κάτσαμε στην καρέκλα, παρόλες τις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας, 6 μήνες μόνο μείναμε ανέφελοι σαν περιφερειακή αρχή. Άλλωστε, οι κρίσεις έχουν γίνει μέρος της κανονικότητας, από τη μία πάμε στην άλλη. Δουλεύουμε λοιπόν για μια καλύτερη ζωή στην περιφέρειά μας, που όλοι μας την έχουμε ανάγκη. Συνθέτουμε, ενώνουμε δυνάμεις, αυτό το νόημα άλλωστε έχει και αυτή η μερίδα, στο πλαίσιο του αμοιβαίου σεβασμού και της ισοτιμίας, ανεξάρτητα, το τονίζω πάντα, από πολιτικές αφετηρίες. Το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό εργαλείο μας είναι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το ΠΟΔΟΕ όπως λέγεται. Αλλάζει όνομα, λέγεται ΕΠΑ από εδώ και πέρα. Αλλάζει και λίγο η διαδικασία του, πώς εντάσσονται προγράμματα, πώς υλοποιούνται έργα. Αλλά κυρίως πιστεύω ότι η αλλαγή του τρόπου ένταξης έργων θα μας δώσει περισσότερο χρόνο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, από τη στιγμή της ένταξης μέχρι την υλοποίηση του έργου, μέχρι το διαγωνισμό. Έχουμε το ΕΣΠΑ, το οποίο και αυτό, δεν ξέρω αν το είπαν οι προλαλήσαντες, έχει αυξηθεί κατά ένα 15% περίπου. Κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου, εκπρόσωποι της επιχειρηματικότητας, της ακαδημαϊκής κοινότητας, των θεσμικών φορέων και υπηρεσιακοί παράγοντες ανέλησαν τις επιπτώσεις της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης για την ελληνική τοπική οικονομία και κατέθεσαν σειρά προτάσεων με στόχο να αμβληθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Παράλληλα, οι ομιλητές, μέσα από ένα γόνιμο και ουσιαστικό διάλογο, υπογράμμισαν την αναγκαιότητα λήψης δράσης για τον μετριασμό των επιπτώσεων των υψηλών τιμών ενέργειας, με γνώμονα την ανάγκη διασφάλισης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Βικτωρία Δαράτου τώρα μαζί μας για την ειδησιογραφία από την Δυτική Ελλάδα. Να ξεκινήσουμε με τον 5χρονο από την Ηλία που κατέληξε μετά την πυρκαγιά στον κορονό. Κατέληξε μετά από πολλές ημέρες νοσηλείας στη Μέθο που βρισκόταν ο 5χρονος. Είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά στην φωτιά που εκδηλώθηκε στο διαμέρισμα που διέμενε με την οικογένειά του στον Κολωνό. Το παιδί εμφάνισε πολυοργανική ανεπάρκεια. Η κηδεία θα γίνει αύριο Τρίτη στις 3 μετά το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό Αγίου
Αγίου Γεωργίου στο νεοχώρι Κυλλίνης. Και αυτό γιατί η Ηλία είναι ο τόπος καταγωγής της μητέρας του, η οποία έγραψε στο Facebook αποχαιρετώντας το πεντάχρονο παιδάκι: «Άγγελέ μου, καλό παράδεισο να έχεις. Θα τα ξαναπούμε. Κάποια στιγμή θα έρθεις πάλι στην αγκαλιά της μαμάς, γιατί μάνα είναι μόνο μία». Την ώρα που ξέσπασε η φωτιά, Αλέξανδρε, να πούμε ότι στο διαμέρισμα βρισκόταν ο πατέρας μαζί με τα 3 ανήλικα παιδιά του, 5, 8 και 12 ετών. Τραγικό. Τώρα, έφοδος των αστυνομικών σήμερα το πρωί σε καταβλισμούς Ρωμά στην Είχαμε Αχαΐα. Μεγάλη επιχείρηση αστυνομικών σε καταβλισμούς Ρωμά στα Βραχνέικα. Η επιχείρηση εντάσσεται στη στρατηγική της αστυνομίας για πυκνούς ελέγχους σε καταβλισμούς Ρωμά σε ολόκληρη τη χώρα. Σε αυτή συμμετείχαν αστυνομικοί της ασφάλειας, της ΟΠΚΙ αλλά και της ομάδας Δίας, καθώς και του τρίτου αστυνομικού τμήματος. Επίσης, εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση είχαμε και στο Αίγιο. Συνολικά συνελήφθησαν 13 Ρωμά από τους καταβλισμούς, του Σελινούντα, του Αγίου Κωνσταντίνου στην Ροδοδάφνη, στον Προβοδό Καμαρών. Οι συλλήψεις, να πούμε ότι έγιναν για καταχή ναρκωτικών, ρευματοκλοπή, καταδικαστικές αποφάσεις που εκκρεμούσαν, για μη έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, αλλά και για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Προφανώς η επιχείρηση εντάσσεται στις γενικότερες σε όλη τη χώρα μετά και τα επεισόδια με φόντο τον πυροβολισμό του 16χρονου σε όλη την χώρα. Λοιπόν, βάζουμε άνω τελεία. Α, όχι, να περάσουμε και στην επόμενη είδηση για τους διαρρήκτες στην Φλόγα και στο Φωτεινό Αστέρι. Πραγματικά, τι να πει κανείς, με ποιο τρόπο σκέφτηκαν αυτοί οι άνθρωποι, δεν μπορεί να το καταλάβει κανένας. Είχαμε διάρρηξη, λοιπόν, στα γραφεία του Συλλόγου Γονέων Παιδών με νεοπλασματική ασθένεια, η Φλόγα. Ήταν τα ξημερώματα της Κυριακής στην Οδό Φιλοπείμενο στα γραφεία στην Πάτρα. Οι δράστες, κατά πληροφορίες, διέριξαν διπλανό διαμέρισμα και από την μπαλκονόπορτα μπήκαν στο εσωτερικό της Φλόγας. Αφού έψαξαν εξονυχιστικά τα συρτάρια, βρήκαν 600 ευρώ, άρπαξαν και την τηλεόραση που υπήρχε στα γραφεία και έγιναν καπνός. Έρευνα φυσικά κάνει η ασφάλεια της Πάτρας. Να πούμε και για το Φωτεινό Αστέρι, όμως, όπου και εκεί είχαμε κλοπή. Ξύλωσαν την πόρτα. Τα γραφεία βρίσκονται στην οδό Βορείου Ηπείρου. Εκεί βρήκαν 300 ευρώ. Αλλά βρήκαν και έναν υπολογιστή και τον άρπαξαν. Να πούμε ότι το διήμερο που μας πέρασε, το Σαββατοκύριακο, έγιναν διάφορες εκδηλώσεις και προφανώς συγκεντρώθηκαν χρήματα από κόσμο που από το υστέρημά του αγόρασε κάτι να ενισχύσει τη Φλόγα. Το μπαζάρ, πρώτα απ' όλα, το Σάββατο το πρωί, στη Ρήγα Φεραίων. Που είχε μεγάλη επιτυχία, πέρασε πάρα πολλοί κόσμος από εκεί. Ακριβώς. Και παρόλα αυτά. Έγινε ό,τι έγινε. Βικτωρία, επιστρέφουμε στην ροή του δελτίου μας. Μεταφερόμαστε στην Ηλία τώρα, κύριε κύριε, εκεί όπου στα όρια τους βρίσκονται οι μαθητές του Δευτέρου Γυμνασίου του Πύργου, οι οποίοι προχώρησαν σε κατάληψη του σχολείου τους. Όπως οι ίδιοι καταγγέλνουν, το τελευταίο διάστημα το σχολείο έχει βρεθεί σε στόχαστρο εξωσχολικών παραβατικών στοιχείων. Οι ανήλικοι, κυρίως δράστες, αφαιρούν από τα ανυποψίαστα παιδιά χρηματικά ποσά, κινητά και άλλα πολύτιμα αντικείμενα, μη σεβόμενοι μεταξύ άλλων τον χώρο του σχολείου. Τι μπαίνουν εξωσχολικοί και κάνουν επεισόδιο σχολείο, είτε κλέβουν, είτε κάποιες φορές έχουν προκαλούν ζημιές, βαράνε παιδιά για να πάρουν λεφτά, είτε κάτι άλλο να κλέψουν. Αυτή είναι μερική από τους λόγους που οδήγησαν τους μαθητές του Δευτέρου Γυμνασίου του Πύργου να βάλουν λουκέτο στο σχολείο τους. Η κατάσταση με τους εξωσχολικούς, σύμφωνα με τα παιδιά, έχει φτάσει στο απροχώρητο. Εξωσχολικοί είναι στο πάρκο και μπαίνουν μέσα. Πηδάνε τα κάγκελα και μπαίνουν μέσα, τους μιλάνε οι καθηγητές. Τίποτα, αυτοί αναγκάζονται να φέρουν την αστυνομία και μόνο με την αστυνομία καταλαβαίνουν και φεύγουν. Οι μαθητές απειλούν με κατάληψη επαορίστων αν δεν βρεθεί άμεσα λύση στο πρόβλημά τους. Όπως οι ίδιοι επισημαίνουν, κανείς δεν έχει ενδιαφερθεί για το σχολείο τους. Αυτό που αναμένουν είναι να γίνει πράξη το πρόγραμμα φύλαξης από ιδιωτική εταιρεία Security που έχει προαναγγείλει ο Δήμος του Πύργου. Έχουμε κάνει πρόταση να μας φέρουν κάποιον Security, ώστε να φυλάει το χώρο και να μειωθούν οι κλοπές. Δεν είναι μόνο εξωσχολικοί που μπαίνουν, δεν είναι 14χρονα, 15χρονα. Δυστυχώς είναι και μεγάλοι Ρωμά που εντάξει, προκαλούν αρκετές ζημιές. Πολλές φορές έχουν τύχει να έχουν γίνει επεισόδια με παιδιά στο σχολείο. Εντάξει, είναι λίγο τραγική κατάσταση. Γι' αυτό το σχολείο θα παραμείνει κλειστό με τη θέληση μαθητών και γονιών μέχρι να ανταποκριθούν στα αιτήματά μας. Κινητά, τηλέφωνα, χρήματα και άλλα αντικείμενα το τελευταίο διάστημα κάνουν φτερά ως διαμαγείας. Μάλιστα, την προηγούμενη Παρασκευή, αστυνομικοί της ομάδας Δίας συνέλαβαν και 3 ανήλικους δράστες. Από αρχή της χρονιάς έχουν κλαπεί περίπου 20 κάτι τηλέφωνα και χρήματα αρκετά από παιδιά. Και δεν είναι τρόπος αυτός. Και γενικά έχουν κλαπεί.
Με τη δέουσα θρησκευτική ευλάβεια και λαμπρότητα γιόρτασε το Μεσολόγγι τον προστάτη του Άγιο Σπυρίδωνα με πανηγυρική θεία λειτουργία και λιτάνευση της ιερής εικόνας χωροστατούντων των Μητροπολιτών Ετωλίας και Ακαρνανίας κυρίου κυρίου Δαμασκηνού και Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κυρίου Ιερόθεου καθώς και του Ιερού Κλήρου. Η λιτάνευση της εικόνας συνοδεύτηκε από στρατιωτικό άγημα, από τις τρεις φιλαρμονικές, από τον Κλήρο, τον Δήμαρχο, αυτοδιοικητικούς και πολιτικά πρόσωπα όπως ο βουλευτής Ετωλοκαρνανίας με το ΠΑΣΟΚ, μεταξύ άλλων Δημήτρης Κωνσταντόπουλος. Βλέπετε πλάνα από το Μεσολόγγι σήμερα. Στην Βικτωρία Δαράτου τώρα ξανά για την υπόλοιπη ειδησιογραφία αρχής γενομένης με τον Χαράλαμπο Μπονάνο και την φράση του περί δημοπράτησης του κολυμβητηρίου της Αγίας το 2023, Βικτωρία. Ευχάριστα τα νέα λοιπόν που μάθαμε από τον κύριο Μπονάνο. Στο πλαίσιο εκδηλώσεων λοιπόν από την ΕΠ, ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Χαράλαμπος Μπονάνος αποκάλυψε ότι εντός του προσεχούς έτους η περιφέρεια θα προχωρήσει στη δημοπράτηση του κολυμβητηρίου της Αγίας που παραμένει ανεκμετάλλευτο για δεκαετίες. Σε ανάρτηση λοιπόν που έκανε ο Αντιπεριφερειάρχης στα social media, ανέφερε για το κύπελο Χριστουγέννων από την ΕΠ και στο τέλος έγραψε χαρακτηριστικά. Την είδηση την άφησα για το τέλος. Το 2023 είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε σαν περιφερειακή αρχή στη δημοπράτηση του κολυμβητηρίου της Αγιάς. Ωραία. Αύριο συμπληρώνονται 79 χρόνια από το ολοκαύτωμα των Καραβρίτων. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας θα είναι εκεί βεβαίως, η Κατερίνα Σακελαροπούλου. Κορυφώνονται λοιπόν αύριο τρίτη εκδηλώσεις με την τέλεση το πρωί του Μνημοσύνου, οι επαιτειακές εκδηλώσεις για το Καλαβριτινό Ολοκαύτωμα, παρουσία της Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου. Την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Θανάσης Κοντογιώργης, τον ΣΥΡΙΖΑ ο αρχαίος βουλευτής Κώστας Μάρκου και το ΠΑΣΟΚ ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. Σύμφωνα με το πρόγραμμα λοιπόν, η τέλεση του Μνημοσύνου θα γίνει στις 10 το πρωί στον Καθεδρικό Ναού της Μαρτυρικής Πόλης, προεξάρχοντας του Μητροπολίτου Καλαβρίτων και Αιγιαλίας. Στη συνέχεια, όλοι οι εκπρόσωποι φορέων και αρχών θα μεταβούν στον τόπο θυσίας, όπου θα γίνει τρισάγιο και ανάγνωση των ονομάτων των Καλαβριτινών που έπεσαν από τα πυροβόλα των Γερμανών, όπως θα έχουμε και κατάθεση στεφάνων στο σημείο. Σήμερα, όμως, πρέπει να πούμε ότι στον τόπο εκτίλεσης έγιναν προσκυνηματική επίσκεψη και κατάθεση στεφάνων από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Καλαβρίτων. Αργότερα έγινε ο δρόμος θυσίας με συμμετοχή μαθητών, ενώ εκδηλώσεις έχουμε και την Τετάρτη, όπου στη Μονή Αγίας Λαύρας στο Μνημείο Εκτελεσθέντων στις 10 το πρωί τελείται επιμνημόσυνη δέηση για τους εκτελεσθέντες μοναχούς. Κλείνουμε και αυτόν τον κύκλο της ενημέρωσης, Βικτωρία, με την Δυτική Αχαΐα και τη νέα αποχώρηση από την παράταξη του Ρήνη Δημάρχου Σπύρου Μιλωνά, ο οποίος γιορτάζει σήμερα, καθώς ανεξαρτοποιήθηκε και ο Τάσος Βερόπουλος μετά τον Άγγελο Καραντζά. Έχουμε λοιπόν νέα αποχώρηση που καταγράφεται από την παράταξη του Δημάρχου και μάλιστα μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Μετά την ανεξαρτητοποίηση του πρώην Αντιδημάρχου Άγγελου Καραντζά, έρχεται η σειρά του Αναστάσιου Βερόπουλου. Έστειλε μία επιστολή στον Δήμαρχο, στην οποία αναφέρει συγκεκριμένα: «Δυστυχώς μέχρι σήμερα τόσο η στάση της Δημοτικής Αρχής απέναντι στη διάθεση συνεργασίας μου προς τη βελτίωση της καθημερινότητας των συμπολιτών μας, όσο και η αδυναμία ουσιαστικής ανταπόκρισης σε απλά αιτήματά τους, με αναγκάζουν να διαχωρίσω τη θέση μου και να σας γνωστοποιήσω την ανεξαρτητοποίησή μου από την παράταξη Όραμα για τη Δυτική Αχαΐα». Είπε ότι είναι, μεταξύ άλλων, θυμάμαι μουντό το όραμα αυτό, για το οποίο είχαμε συμφωνήσει με τον κύριο Μιλωνά. Ο κύριος Βερόπουλος ήταν πρόεδρος του πολιτιστικού οργανισμού μέχρι να παραιτηθεί και ο κύριος Καραντζάς αντιδήμαρχος καθαριότητας. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως επίκυνται και άλλες ανεξαρτητοποίησεις, ενώ ο κύριος Μιλωνάς απάντησε με σκληρή γλώσσα. Τώρα, αφού ευχαριστήσω την Βικτωρία Δαράτου για την πλούσια ενημέρωση και από την Αχαΐα, την Ηλία και την Ετωλοκαρνανία, να περάσουμε στην ειδησιογραφία από την Αχαϊκή πρωτεύουσα, καθώς τελειωμό δεν έχει ο κατάλογος με τις απάτες στην Πάτρα. Κάτι που συμβαίνει και στην Δυτική Ελλάδα. Είτε διαζώσεις, είτε μέσω τηλεφώνου ή διαδικτύου, παρά τη συνεχή συστάση της αστυνομίας και τη δημοσιότητα που έχει λάβει το θέμα, οι επιτίδιοι εξακολουθούν να απομισούν χιλιάδες ευρώ από τα θύματά τους. Η ραγδαία αύξηση των υποθέσεων απάτης και υποθέσεων ηλεκτρονικής απάτης μετά το ξέσπασμα της πανδημίας του κορονοϊού καταγράφεται στα στατιστικά δεδομένα του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι απάτες συνεχίζουν να προκαλούν πονοκέφαλο και στην τοπική ελληνική αστυνομία. Αποκαλυπτικό είναι το ρεπορτάζ της εφημερίδας Γνώμη.
σε ό,τι αφορά την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, μετρά 427 συνολικά περιπτώσεις εξαπάτησης, 383 τετελεσμένες και 44 απόπειρες το πρώτο δεκάμηνο του 2022. Η εφημερίδα Γνώμη παρουσίασε τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδος από τις αρχές Ιανουαρίου μέχρι και τα τέλη Οκτωβρίου του 2022, τα οποία και καταμαρτυρούν το μέγεθος του προβλήματος. Η ΑΧΑΙΑ κρατά τα πρωτεία σε αριθμό εξαπατήσεων σε σχέση με τις άλλες τρεις διευθύνσεις της περιφέρειας. Έχουν καταγραφεί συνολικά 260 υποθέσεις απάτης, εκ των οποίων οι 235 τετελεσμένες και 25 απόπειρες. Την προτίμηση των αετονύχιδων να εξαπατήσουν τα ανυποψία στα θύματα τους μέσω του διαδικτύου πιστοποιούν οι αριθμοί. Από τις 235 απάτες που έχουν καταγγελθεί στις διοκτικές αρχές της ΑΧΑΙΑΣ, οι 154 έχουν γίνει μέσω διαδικτύου και SMS. Αποστολή δηλαδή μαζικών μηνυμάτων, απομακρυσμένη πρόσβαση, τεχνική ηλεκτρονικών υπολογιστών, email σε πελάτες εταιριών και άλλα. Οι 39 μέσω ψευδούς επίκλησης τροχαίου ατυχήματος με εμπλοκή συγγενικού προσώπου. Δύο αφορούν απάτη σε επιχειρήσεις με τη μέθοδο της διαφοράς ή της λάθος πληρωμής με απέτηση επιστροφής χρημάτων, ενώ 65 με άλλες μορφές. Συνολικά σε όλη την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος έχουν σημειωθεί 273 διαδικτυακές απάτες το πρώτο δεκάμηνο του έτους. Εκτός από τις 154 που έχει καταγράψει η Διεύθυνση Αστυνομίας ΑΧΑΙΑΣ, έχουν σημειωθεί 47 στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ακαρνανίας, όπου έχουν γίνει και 13 συλλήψεις, 43 στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλίας, όπου έχει γίνει μία σύλληψη, ενώ στην Διεύθυνση Αστυνομίας Αιτωλίας έχουν καταγραφεί 29 περιπτώσεις και καμία σύλληψη. Δεύτερη σε αριθμό τετελεσμένων εξαπατήσεων μετά την ΑΧΑΙΑ κατατάσσεται η Ήλια, στην οποία έχουν καταγραφεί 64 περιπτώσεις, ενώ 2 μόλις σε απόπειρα. Στην Ακαρνανία έχουν καταγγελθεί 51 τετελεσμένες απάτες και 12 απόπειρες από τις αρχές του 2022 μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, ενώ στην Αιτωλία συνολικά έχουν καταγραφεί 33 απάτες και 5 απόπειρες. Τώρα, την ανάγκη να μην διακόπτεται η λειτουργία του ATM της Τράπεζας Πειραιός που βρίσκεται στην πόλη της Ανδραβίδας επισημαίνουν κάτοικοι της περιοχής και οι εκπρόσωποι του Εμπορικού Συλλόγου. Όπως τονίζουν, κάθε τρεις και λίγο είναι αναγκασμένοι να μεταβαίνουν σε άλλες περιοχές προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις συναλλαγές τους. Οι κάτοικοι της Ανδραβίδας έχουν απειβδίσει με το μηχάνημα αυτόματων συναλλαγών της Τράπεζας Πειραιός που υπάρχει στην περιοχή τους. Υπάρχει πρόβλημα σοβαρό. Κατά καιρούς δημιουργείται θέμα με την λειτουργία του μηχανήματος του ATM. Να τώρα ήταν χαλασμένο μια εβδομάδα. Η πόλη μας δεν μπορεί να σηκώσει χρήματα για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί. Αναγκάζεται να πάει σε άλλες περιοχές. Πολλές φορές έχω πάει να βγάλω χρήματα και μου κρατάει την κάρτα μέσα. Και παίρνω στην Αθήνα, στα κεντρικά και την ακυρώνω. Στην πλειοψηφία τους οι κάτοικοι της πόλης είναι αγρότες, με αποτέλεσμα να συναλλάσσονται επί σειρά ετών με την Αγροτική Τράπεζα και τη μετέπειτα διάδοχό της, την Τράπεζα Πειραιός. Από την ημέρα που η τράπεζα αποφάσισε να κλείσει το υποκατάστημα, τους έμεινε μόνο το ATM, αλλά και αυτό με τα χίλια μύρια προβλήματα. Βάλαν ένα ATM στο κατάστημα, στο κεντρικό κατάστημα της Ένωσης Μάρκετ, το οποίο τα περισσότερα Σαββατοκύριακα δεν λειτουργεί. Μην πούμε και σχεδόν όλα. Κρατάει πάρα πολλές φορές τις κάρτες από πελάτες, οι οποίοι αναγκάζονται είτε να πάρουν χρήματα είτε να δώσουν καινούρια κάρτα, να μεταβούν στα πλειέστερα καταστήματα, τα οποία είναι είτε στα Λιχενά, είτε στη Γαστούνη, και στη Γαστούνη μάλλον έχει κλείσει, ή στην Αμαλιάδα. Τη μία το μηχάνημα χαλάει, την επόμενη ξεμένει από χρήματα και την τρίτη κρατάει τις κάρτες τους. Μάλιστα, όπως οι ίδιοι τονίζουν, συχνά αναγκάζονται είτε να πηγαίνουν σε διπλανές πόλεις, όπως η Γαστούνη, τα Λιχενά και η Αμαλιάδα για να πάρουν χρήματα, είτε βγάζουν από μηχάνημα άλλης τράπεζας, πληρώνοντας βεβαίως τις υπέρογκες προμήθειες. Δεν λειτουργεί πολλές φορές και πάμε να πάρουμε χρήματα και δεν μπορούμε να τραβήξουμε και μένει πάνω από μια μέρα ή δύο η καθυστέρηση και αναγκαζόμαστε να πάμε στα Λεγενά ή σε Γασούνι ή σε Αμαλιάδα να πάρουμε χρήματα. Το μεταξύ είναι και υποβαθμίζω, δεν μπορεί να κάνεις κατάθεση, δεν μπορεί να κάνεις και άδεση δώσω λειψίες δηλαδή. Αν δεν έχουμε να πάμε σε άλλο ATM, ας πούμε Γασούνι, ξέρω εγώ, Αμαλιάδα, Λεγενά που έχει, πάμε στο στην Εθνική, ξέρω εγώ, αλλά πληρώνει είναι 3 ευρώ, όπως όχι.
Αν δεν λυθεί το πρόβλημα μέσα στο επόμενο διάστημα και δεν τοποθετηθεί νέο και πιο σύγχρονο μηχάνημα, πρόθεση των κατοίκων της Ανδραβίδας είναι να μεταφέρουν ομαδικά τους λογαριασμούς, τις συντάξεις και τις καταθέσεις τους σε άλλες τράπεζες. Την προηγούμενη εβδομάδα κάναμε μία συνάντηση με το ΚΑΠΗ, στην οποία έπεσε και η σκέψη, οι συνταξιούχοι όλοι αυτοί, να πάνε οργανωμένα, να πάρουν τις συντάξεις τους και να πάμε σε μία άλλη τράπεζα, η οποία θα μας δώσουν τη δυνατότητα ότι θα έχουν ένα ATM το οποίο θα λειτουργεί ή θα έχουν τη συντήρηση αυτή που αρμόζει στη μεγαλύτερη πόλη του Δήμου μας. Θα περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, κυρίες και κύριοι. Θα καλησπερίσω τον γραμματέα επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Παναγιώτη Βλάχο, για την συζήτηση σχετικά με το Qatar Gate, όπως το λέμε πλέον, κύριε Βλάχο, καλησπέρα, και την εμπλοκή της Εύας Καηλή, της Ευρωβουλευτού του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Έχει ξεσπάσει έντονη αντιπαράθεση μεταξύ ημών με ύψιλον και της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπω μία συνεχής αναμέτρηση σε επίπεδο ανακοινώσεων, ενώ σήμερα είναι πλάκη και ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι ένα μεγάλο σκάνδαλο που δυστυχώς ταράζει και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς αλλά και την χώρα. Θα ήθελα να ρωτήσω πόσο αυτό θεωρείτε ότι θα επηρεάσει το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής και αν η στρατηγική σας τελικά με τον Δούριο ύπο και ότι η Εύα Καηλή ήταν ένα βήμα πριν την Δημοκρατία ήταν τελικά αποτελεσματική, διότι ακούω τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και τη Νέα Δημοκρατία να μιλούν για αθλειότητα και πολιτική αστειότητα. Λοιπόν, καλησπέρα και ευχαριστώ καταρχήν. Βάλατε πολλά θέματα. Θα προσπαθήσω να σας απαντήσω όσο πιο σύντομα και περιεκτικά μπορώ. Ακριβώς. Καταρχήν, έχουμε να κάνουμε με ένα σκάνδαλο ευρωπαϊκών διαστάσεων. Πλήττει το κύρος των ευρωπαϊκών θεσμών, πλήττει το κύρος δημοσίων λειτουργών που λειτουργούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και προφανώς είναι ένα σκάνδαλο το οποίο δεν έχει τελειώσει, βρίσκεται υπό διερεύνηση. Άρα, θα πρέπει να είμαστε όλοι μας προσεκτικοί ως προς τις ουρές που μπορεί να έχει αυτή η υπόθεση. Στο κομμάτι που αφορά το ΠΑΣΟΚ, ο πρόεδρός του αμέσως την πρώτη στιγμή, με το που τέθηκε ζήτημα ακεραιότητας και ηθικής για την κυρία Καηλή, πήρε μια αστραπή απόφαση να τη διαγράψει. Και δεν είναι μυστικό ότι η κυρία Καηλή εδώ και αρκετό καιρό αποτελούσε ξένο σώμα στην παράταξη, έπαιρνε δικές της αποφάσεις, δεν συντασσόταν με τη γραμμή του ΠΑΣΟΚ ούτε στο θέμα των υποκλοπών, ούτε στο ζήτημα των επιλογών Ευρωπαίων αξιωματούχων, ούτε φυσικά στο θέμα του Κατάρ, όπου σύσσωμη εβδομάδα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών τέθηκε απέναντι στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπιστώνονται στη χώρα που φιλοξενεί το Μουντιάλ. Συνεπώς, λήφθηκε μια απόφαση με πολιτικά μεν κριτήρια, αλλά με κόκκινη γραμμή την ακεραιότητα και την ετοιμότητα που πρέπει να έχει το ΠΑΣΟΚ στη νέα εποχή. Όσοι νομίζουν ότι μπορούν να πολιτεύονται ή να χρησιμοποιούν την ταμπέλα του ΠΑΣΟΚ για να εξυπηρετούν πολιτικούς στοιχειοδιοκτισμούς ή προσωπικές ατζέντες, νομίζω ότι πλέον έχουν ένα ισχυρό μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να προχωρήσει έτσι. Κύριε Βλάχο, άκουσα μεταξύ άλλων στην ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη χθες στην Κεντρική Επιτροπή ότι το ποτάμι των σύγχρονων προοδευτικών ιδεών, είπε, που θα ανατρέψει τα κατεστημένα, θα στείλει τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση και θα δημιουργήσει μια προοδευτική κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ πρωταγωνιστή. Είναι πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, που ακούω τον κύριο Ανδρουλάκη να μιλά για προοδευτική κυβέρνηση. Βέβαια, λίγο μετά έσπευσε να πει ότι δεν θα θυμίζει τίποτα την περιφέρεια Τσίπρα Καμένου. Θα ήθελα να μου απαντήσετε στο εξής. Είστε πολύ μακριά, πολύ μακρύτερα σε σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα και με την συγκεκριμένη υπόθεση και με τις υποκλοπές από μια συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και πιο κοντά σε μια συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ ή τίποτα από όλα αυτά? Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αντί να κουνάει το δάχτυλο στο ΠΑΣΟΚ όπως κάνει αυτές τις ημέρες, θα έπρεπε να θυμάται ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο επίκεντρο και στο κυκλώνα ενός τεράστιου σκανδάλου παρακολουθήσεων και συγκάλυψης, το οποίο αυτή παρήγαγε και δημιούργησε, και φυσικά είναι υπόλογη για το σκάνδαλο Πάτσι, για τις απευθείας αναθέσεις, για όλα όσα έχουν μετατρέψει το Μαξίμου σε μια ΑΕ μιας παρέας πολιτών του κ. Μητσοτάκη, και φυσικά με αυτό το ήθος και την αντίληψη εξουσίας φτωχαίνουν κάθε μέρα που περνάει την ελληνική κοινωνία. Γιατί λογοδοτούν μόνο στα μεγάλα και ισχυρά συμφέροντα και δεν νοιάζονται για τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκει και τα κάνει, γιατί αλφενός πήρε τη σκυτάλη από την κυβέρνηση Σιριζανέλ που χαμήλωσε πάρα πολύ τον πήχη των κοινωνικών προσδοκιών, και αφετέρου έχει μια αξιωματική αντιπολίτευση η οποία δεν μπορεί να πείσει τον κόσμο και αφήνει τεράστιο έδαφος στο ΠΑΣΟΚ, στο Κίνημα Αλλαγής, να επωφεληθεί και να πείσει ότι μπορεί να αποτελέσει τον εναλλακτικό δρόμο ανάμεσα σε αυτούς τους δύο. Αυτό που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης δεν είναι τίποτα άλλο από την αναγκαία στροφή που πρέπει να πάρει η χώρα μετά τις επόμενες εκλογές. Να βγει ένα ΠΑΣΟΚ ψηλά, ένα ΠΑΣΟΚ ενισχυμένο, ένα ΠΑΣΟΚ που, γιατί όχι, να διεκδικήσει και την αξιωματική αντιπολίτευση
και να αποτελέσει αυτό τη ραχοκοκαλιά μια σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς πολιτευόμαστε με τη μεζούρα, ούτε μετράμε τις αποστάσεις από τον ένα ή από τον άλλον. Οι αξίες μας είναι δεδομένες, διαφέρουμε και από τους δύο και με βάση τις πολιτικές μας προτεραιότητες που αναλύσαμε και χθες στην προγραμματική μας αυτή διάσκεψη της Κεντρικής Επιτροπής, να μπορέσουμε να σηκώσουμε όρθια την κοινωνία, να της δώσουμε την απαραίτητη ανάσα αξιοπρέπειας, την ελπίδα και την προοπτική που δικαιούνται οι επόμενες γενιές. Ευχαριστώ πολύ τον Γραμματέα Επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Παναγιώτη Βλάχο. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Στο ίδιο μήκος σχήματος θα συνεχίσουμε. Η βουλευτής Αγαΐας με τη Νέα Δημοκρατία Χριστίνα Αλεξοπούλου είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, κυρία Αλεξοπούλου. Καλησπέρα, κύριε Κογκόλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Συζήτησα πριν με τον Γραμματέα Επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ και μέλος Κεντρικής Επιτροπής, τον κύριο Βλάχο, σχετικά με την υπόθεση της κυρίας Καϊλή και κατά πόσο αυτό επηρεάζει το κόμμα του. Ο κύριος Βλάχος είναι ένα από τα πιο προβεβλημένα στελέχη του κυρίου Ανδρουλάκη αυτή τη στιγμή και είπε ότι πλήττονται περισσότερο οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και όχι τόσο το ΠΑΣΟΚ, με ποια έννοια, ότι έχει αλλάξει η νέα πλέον η ηγεσία. Τέτοια φαινόμενα δεν θα ξανασυμβούν. Ο κ. Ανδρουλάκης είναι ένα νέο στέλεχος που δεν έχει ψηφίσει ούτε μνημόνια, οπότε δεν μπορεί να απολογείται για κάποιους που έτσι κι αλλιώς με το ένα πόδι ήταν στην Νέα Δημοκρατία. Την έχει χαρακτηρίσει βεβαίως ο κ. Ανδρουλάκης σε δούριο ύπο και απαντά στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στην επίθεση που δέχεται από τη Νέα Δημοκρατία και για τις υποκλοπές και για τον κύριο Πάτση και για ένα σωρό ακόμη σκάνδαλο, όπως ακριβώς είπε. Τι λέτε, εφόλης η σύλληση? Αχ, τι να πει κανείς. Συγγνώμη για τον αναστεναγμό και θα μπορούσα και να χαμογελάσω ακόμα, γιατί για γέλια είναι αυτά τα πράγματα, δυστυχώς. Μέχρι το σημείο εκείνο που ο κύριος Βλάχος και γενικότερα το ΠΑΣΟΚ Κινάλ συζητάει για το τεράστιο αυτό πλήγμα που υπάρχει στη χώρα μας, γιατί ξέρετε δεν είναι καλό να μιλάνε για μια Ελληνίδα πολιτικό παγκοσμίως πρωτοσέλιδα με αυτά τα δεδομένα πολιτικής, νομικής, ηθικής κτλ. Όλη αυτή τη διάσταση τέλος πάντων που υπάρχει. Αντί λοιπόν να πούμε ότι πράγματι, και εκεί θα συμφωνήσω με τον κύριο Βλάχο και όλους όσους το λένε στο ΠΑΣΟΚ και είναι το σοβαρό κομμάτι που θα σας πω όμως, θα εξηγήσω μέχρι ποιο σημείο το λέει, που λέει ναι, δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Ναι, πράγματι, κάποιος στέλεχός μας έκανε αυτό, κακώς το έκανε, δεν έπρεπε να γίνει κτλ. Λοιπόν, είμαστε κι εμείς. Μέχρι εκείνο το σημείο το αντιλαμβάνομαι, είναι σε εξαιρετικά δύσκολη θέση άλλωστε το να πρέπει να διαχειριστείς μια τόσο πολύ σοβαρή κατάσταση. Αυτό για το δούριο ύπο και για όλα τα υπόλοιπα, συγγνώμη, αλλά πραγματικά με ξεπερνάει. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για δύο ευρωβουλευτές, οι οποίοι από το 2014 ήταν μαζί στην Ευρωβουλή, εκπροσωπούσαν μαζί τους Έλληνες συμπολίτες που ψηφίστηκαν μέσω των ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ. Και ήταν δύο άνθρωποι, δύο νέοι άνθρωποι, οι οποίοι συμπορεύτηκαν μαζί. Άκουσα κάπου που είπε ότι δεν θα τη βάζαμε, λέει, είχε αποφασίσει το Σεπτέμβριο ότι δεν θα ξαναείναι στα ψηφοδέλτια. Αλλά δεν μας είπε τίποτα το Σεπτέμβριο, τώρα έχουμε Δεκέμβρη, κοντεύουμε να μπούμε στο Γενάρη. Αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά. Ξέρετε, κύριε Κογκόλη, το ΠΑΣΟΚ ήταν μεγάλο κόμμα, ήταν κόμμα εξουσίας. Κατάντησε να είναι ένα μικρό κόμμα. Και γιατί λέω κατάντησε εντός και εκτός εισαγωγικών? Για αυτές όλες τις καταδίκες αρκετών στελεχών του, οι οποίοι έφεραν μια μεγάλη παράταξη πολλών σοβαρών ανθρώπων, δεν πρέπει να υποτιμάμε σοβαρά στελέχη που πέρασαν από το ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να ξεριζώσει από πάνω του όλη αυτή τη σκιά. Άλλαξε όνομα, έγινε Κινάλ και εκείνη την ώρα που σκέφτηκαν πάλι ότι αυτά ξεχάστηκαν, λες και ο λαός έχει μικρή μνήμη, εγώ δεν είμαι από αυτούς που το πιστεύουν αυτό, και είπαν όχι, θα επαναφέρουμε πάλι το όνομα, εμείς είμαστε οι δυνατοί κτλ. Τώρα έρχεται πάλι, μου φαίνεται, θα ξαναλλάξει το όνομα, πολύ φοβάμαι, στο ΠΑΣΟΚ και θα πούνε πάλι Κινάλι κάτι άλλο. Πρέπει να είμαστε λίγο σοβαροί, γιατί τα προβλήματα τα παγκόσμια είναι σοβαρά και εδώ έρχεται και ένα τελευταίο σχόλιο να κάνω, που λέει ότι επειδή τα παγκόσμια προβλήματα είναι πολύ σοβαρά, χρειαζόμαστε σοβαρούς πολιτικούς. Και σοβαρός πολιτικός δεν είναι αυτός που ανοίγει λακκούβες και πέφτει μέσα. Πρέπει να είμαστε συνεπείς και σταθεροί και σοβαροί σε ό,τι λέμε, γιατί μπορεί να μας αφορά όλους την επόμενη στιγμή. Να ρωτήσω, θέλει η προσοχή. Παρακολούθηση της Εύας Καϊλή, διότι από την παρακολούθηση εκμεύθηκε στην ουσία η δράση της μαζί με τους άλλους συλληφθέντες, σε αυτή την περίπτωση απαιτούνταν και σε άλλες περιπτώσεις δεν απαιτούνταν, όπως για παράδειγμα στην ελληνική πραγματικότητα? Σας κατηγορούν από τον ΣΥΡΙΖΑ για κάποιες τέτοιες αντιδράσεις και αιτιάσεις, ωστόσο δεν ξέρω ποια είναι η δική σας άποψη. Κοιτάξτε, το τελευταίο μου σχόλιο... παρακολούθηση απέχει.
προφανώς, έτσι. Καταρχάς, κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Αλλά σαν μια γενικότερη αντίδραση και ένα γενικότερο σχόλιο, και πολύ σωστά το λέτε, γιατί ακριβώς αυτό υπονοούσα και εγώ με το κλείσιμο της προηγούμενης φράσης μου, πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί και πολύ προσεκτικοί. Κάθε περίπτωση βεβαίως είναι ξεχωριστή. Όμως, το να υπάρχουν νόμιμες επισυνδέσεις, οι οποίες μπορούν να αποκαλύψουν ζητήματα σαν αυτό ή σαν κάποια άλλα που να είναι εθνικού βεληνικούς ή κάποια άλλα σοβαρά ζητήματα, έτσι όπως πρέπει να γίνονται νόμιμα από τους αρμοδίους μετά από αποφάσεις αγγελέων. Ψηφίσαμε προχτές ένα νομοσχέδιο το οποίο προσπαθεί να θωρακίσει ακόμα περισσότερο αυτό το θεσμό, αυτό που τόσα χρόνια η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών έχει φέρει πάρα πολλές μεγάλες επιτυχίες. Mm-hmm. Τώρα μιλάω εντός συνόρων, οι οποίες πολλές φορές έχουν να κάνουν με τους κακούς μας γείτονες ή και άλλα πράγματα. Δεν θέλω να προδικάσω το αποτέλεσμα των ερευνών, ούτε ότι θα πει σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση κανείς δεν προδικάζει. Αλλά είναι επικοινωνιακά δεν μπορούμε να συμψηφίζουμε όλες τις επισυνδέσεις. Σε καμία περίπτωση. Καταρχάς να πούμε ότι εδώ είναι σε εξέλιξη κάποιες διαδικασίες. Μακάρι να μην είναι τίποτα όπως φαίνεται και μακάρι να έρθουν όλα στην προηγούμενη κατάσταση. Δεν το ευχόμαστε για κανέναν άνθρωπο αυτό και για καμία χώρα. Πόσο μάλλον είμαστε Έλληνες, είμαστε Ελληνίδες. Προσωπικά θα σας πω, είχα μεγάλη χαρά όταν η σχεδόν συνομήλικη μου Εύα Καηλή είχε γίνει αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί είχα αισθανθεί ότι να μια νέα γυναίκα, μια νέα επιστήμονας, μια νέα Ελληνίδα πάει τόσο καλά στην Ευρωπαϊκή. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι μικρόψυχος όποιος δεν μπορεί να δει πέρα από το κόμμα του, θεωρώ. Άλλο αυτό και άλλο τώρα είμαστε σε κάποιες εξελίξεις ευρωπαϊκές, διεθνείς, οι οποίες είναι σε εξέλιξη πολλά θέματα της εκεί δικαιοσύνης. Πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα τι αυτά θα βγάλουν και τι θα μας πούν. Είμαστε σε αναμονή, δεν ελπίζουμε για το χειρότερο. Εμείς, και θέλω να το τονίσω αυτό κύριε Γκογκόλη, το βλέπετε και ως Νέα Δημοκρατία, δεν ευχόμαστε το χειρότερο για κανέναν. Σε αντίθεση με τους μικρόψυχα πολιτικούς αντιπάλους μας, οι οποίοι σε κάθε προσπάθεια που κάνουμε, για ό,τι θέμα και αν είναι αυτό, κάτι που προσωπικά με ξεπερνάει ως άνθρωπο, να σας πω πρωτίστως και όχι ως πολιτικό, εύχονται να τα πάμε άσχημα μόνο και μόνο για να έχουν να το λένε. Όχι, δεν ευχόμαστε να είναι τα χειρότερα. Ευχόμαστε, αν είναι δυνατόν, τίποτα από αυτά να μην έχει συμβεί, τίποτα από αυτά να μην συμβαίνει για κανέναν άνθρωπο. Αλλά από εκεί και πέρα, ό,τι και αν είναι, δεν είναι και αυτό θέμα δικό μας. Λυπάμαι που το λέω και στον κύριο Ανδρουλάκη και στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Καλό είναι να βάλουν μια ανατελεία, να ζητήσουν ένα συγγνώμη για το στέλεχος εκείνο που αν αποδειχθεί ότι έγιναν όλα αυτά ήταν της δικής τους ομπρέλας, της δικής τους παράταξης, δικό τους πλάχνο και να πάμε παρακάτω. Κύριε Αλεξοπούλου, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Εγώ σας ευχαριστώ. Θα ακολουθήσει τώρα νομική προσέγγιση του θέματος, που οι κατηγορίες είναι βαρύτητες, οπότε έχει ενδιαφέρον να τα πούμε. Ευχαριστώ την Βουλευτή Αχαΐας με τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ ευχαριστώ. Όπως λοιπόν έχω προλογίσει, καλησπερίζω τον Πρόεδρο της Ένωσης Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων, τον ποινικολόγο Γιάννη Γλύκα, και τον ευχαριστώ πολύ που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Πρόεδρε. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Λοιπόν, είναι προφυλακισμένη η Εύα Καηλή. Έχει να αντιμετωπίσει βαριές κατηγορίες. Αρχικά, για να μάθουμε και να ακούσουμε τη νομική προσέγγιση. Πού θα εκδοθεί, στο Βέλγιο ή στην Ελλάδα, πού θα δικαστεί δηλαδή? Κοιτάξτε, ένα κρίσιμο ζήτημα, το οποίο θα πρέπει να το θέλει πολύ μελέτη, με την έννοια ότι υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα είναι κατά πόσο υπάρχουν αδικήματα παράλληλα και στην Ελλάδα. Νομίζω ότι κανείς δεν γνωρίζει τη δικογραφία. Νομίζω ότι είναι πολύ λίγες οι πληροφορίες που έχουμε σε σχέση με τη δικογραφία. Αν υπάρχουν αδικήματα και στην Ελλάδα, μπορεί να ζητηθεί να εκδοθεί στην Ελλάδα και να δικαστεί εδώ. Αυτή είναι η πρώτη προσέγγιση. Η δεύτερη προσέγγιση, αν υπάρχουν θέματα συντρέχουσας αρμοδιότητας, αυτό ο φορέας ο οποίος θα αποφανθεί είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και βεβαίως είναι κάτι το οποίο είναι πολύ πρόημο για να το πούμε. Έτσι. Νομίζω ότι το κυρίαρχο στην παρούσα φάση, κατά πόσο η μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αν είναι ακόμα, δεν το γνωρίζω, νομίζω ότι είναι προς καθαίρεση, θα μείνει προφυλακιστέα ή όχι. Υπάρχει μια πρώτη απόφαση από την, σε ανακριτικό επίπεδο και μάλιστα χωρίς σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα. Αναμένεται να επικυρωθεί αυτό ή όχι από το αντίστοιχο δικαστικό συμβούλιο που θα συνεδριάσει στις επόμενες ημέρες. Και αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα. Νομίζω όμως είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί το εξής, ότι στο Βέλγιο το κρίσιμο ζήτημα το οποίο θα απασχολήσει
στη βελγική δικαιοσύνη είναι κατά πόσο με την απελευθέρωσή της εκείνη θα μπορούσε να δυσκολέψει τις ενέργειες των αρχών. Με την, αυτό είναι το κυρίαρχο, όχι αν είναι φυγόπινη, δηλαδή φυγόδικη, που φυσικά δεν είναι. Οι διαδικασίες τρέχουν πιο γρήγορα, αν δεν κάνω λάθος, σε σχέση με την ελληνική δικαιοσύνη. Και το λέω αυτό για το κατά πόσο θα παραμείνει προφυλακισμένη. Εάν δεν παραμείνει μέχρι να υπάρξει δικάσιμος, μπορεί να κολλήσει την όποια διαδικασία για να διελευκανθεί η υπόθεση. Το κρίσιμο ζήτημα το οποίο θα απασχολήσει τις βελγικές αρχές είναι κατά πόσο μέσα από την απελευθέρωσή της η συγκεκριμένη κατηγορούμενη πια δυστυχώς για την Ελλάδα και για εκείνη φυσικά είναι εκείνη η οποία μέσω της απελευθέρωσης θα δυσχεράνει πάρα πολύ τις εργασίες και την έρευνα των αρχών του Βελγίου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όχι αν είναι φυγόπινη φυγόδη και όχι αν έχει λευκό ποινικό μετρό που προφανώς έχει. Αυτά είναι τα κρίσιμα αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα το οποίο θα απασχολήσει στις βελγικές αρχές. Θεωρώ ότι υπάρχει δυνατότητα να μην συνεχίσει να είναι κρατούμενη. Υπάρχουν πάρα πολλές αποφάσεις στην βελγική δικαιοσύνη που ο αντίστοιχος ανακριτής έχει πει, ο δικαστής δηλαδή, έχει πει να κρατηθεί το δικαστικό συμβούλιο, έρχεται αργότερα και λέει να μην κρατηθεί. Δεν υπάρχει 18μηνο στις αρχές αυτές. Μπορεί η έρευνα να κρατήσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Κυρίαρχο ζήτημα, εφόσον μιλάμε για διαφθορά και για καταβολή χρημάτων, για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, για εγκληματική οργάνωση, δεν είναι μόνο ποιος λαμβάνει τα χρήματα, αλλά και ποιος τα δίνει τα χρήματα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η έρευνα θα επεκταθεί και προς τον κόλπο μεριά που λέμε, προς το Κατάρ, που φυσικά εκεί υπάρχει ήδη μια πρώτη ανακοίνωση και λογικό είναι ότι δεν υπάρχει χρηματισμός. Το κυρίαρχο είναι να δούμε τους πρώτους, αν το θέλετε, τις πρώτες διαδρομές του χρήματος, που αυτές είναι οι κυρίαρχες και τα πόσο υπάρχει αυτό που λέμε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Να σας πω ότι οι ποινές στο Βέλγιο είναι διαφορετικές, δηλαδή και χτίονται. Μπορεί να ακούσουμε μια ποινή, ξέρω εγώ, ότι επιβάλλεται αργότερα, αν επιβληθεί, πάντα με σεβασμό στο τεκμήριο αθωότητας, ας πούμε 4 χρόνια φυλάκιση, αυτή εκτείεται. Δεν είναι τα 2/5 ή το 1/5 σκαστό που λέμε εδώ στην ελληνική δικαιοσύνη, στην ελληνική ποινική δικαιοσύνη. Αντίστοιχα, για αποθέσεις κακουργημάτων εδώ στην Ελλάδα, ως εγκληματική οργάνωση, προβλέπεται ποινή κάθειρξης, όπως καταλαβαίνετε, εκεί είναι ποινή φυλάκισης. Υπάρχουν αντίστοιχες διαφοροποιήσεις και για τα άλλα δικήματα, όπως είναι η διαφθορά, που εκεί κυμαίνεται νομίζω η ποινική μεταχείριση από 2 έως 6 έτη, το αντίστοιχο αδίκημα εκεί, όπως και βέβαια και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, όπως πιο σωστά πρέπει να λέγεται, η νομοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Υπάρχει πρόβλεψη για το πόσο μπορεί να παραμείνει προφυλακισμένη? Κοιτάξτε, εγώ δεν νομίζω ότι θα μείνει πάρα πολύ προφυλακισμένη. Δεν ξέρω τι θα πει το δικαστικό συμβούλιο, αν θα επικυρώσει την απόφαση του ανακριτή ή όχι, δηλαδή αν θα έχουμε αποφυλάκηση σε λίγο χρονικό διάστημα ή όχι. Είναι εξαιρετικά σημαντικό όμως να σας πω ότι δεν νομίζω ως πρόβλεψη ότι θα μείνει πολύ καιρό στη φυλακή, δεν σημαίνει βέβαια ότι αν αποφυλακίσει θα είναι αθώα. Από εκεί πέρα είναι μια υπόθεση μείζωνος σημασίας, θίγει το θεσμό της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, από την άλλη, πρέπει να γίνει και πρωτοφανής, αν το θέλετε, νομίζω, τουλάχιστον όσο θυμάμαι εγώ, δεν υπάρχει αντίστοιχη περίπτωση. Όμως είναι εξαιρετικά σημαντική, και αυτό σημαίνει και βαραίνει και την ίδια αυτή η κατάσταση. Όμως πρέπει να σεβαστούμε το τεκμήριο αθωότητας και για το χειρότερο εγκληματία, πολύ περισσότερο για μια Ελληνίδα Ευρωβουλευτή, που επειδή υπάρχει αυτό φοροαδίκημα, δεν καλύπτεται από την ασυλία που υπάρχει, δηλαδή εφόσον φέρεται. Πάντα απ' όλα φέρεται και δεν το λέμε εμείς να έχουν βρεθεί χρήματα τα οποία αφορούσαν μια διαδικασία αυτόφορη, καταλαβαίνετε ότι πάρα πολύ δύσκολα θα μπορούσε να μιλάμε για ασυλία. Αν αυτό γινόταν πριν μια εβδομάδα, δεν θα είχαμε σύλληψη, θα είχαμε μια διαδικασία η οποία θα κινείται κανονικά, όπως αντίστοιχα και στους Έλληνες βουλευτές, δηλαδή αίτηση για άσκηση της ασυλίας και μετά παραπομπή στην ποινική δικαιοσύνη. Εξαιρετικά σημαντικό να τονίσουμε, επειδή είναι σημαντικό, εγώ πρέπει να το λέω, πρέπει να έχουμε ένα σεβασμό στο τεκμήριο αθωότητας. Εγώ θέλω να ακούσω και το τι λέει και η ίδια.
και όχι επειδή την γνωρίζω όπως την γνωρίζουν περισσότεροι, αλλά θα ήθελα να ακούσω και την υπεράσπισή της, αλλά και πολύ περισσότερο και τη λέει και η ίδια. Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες τον πρόεδρο της Ένωσης Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων Ελλάδος, τον κύριο Γιάννη Γλυκά. Είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Η Πάτρα δίνει το παρόν, κυρίες και κύριοι, την προσεχή 5η 15 Δεκεμβρίου του 2022 στην πλατεία Γεωργίου από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της Μητρόπολης Πατρών και του δημοσιογραφικού ομίλου Plus Media, συγκεντρώνονται τρόφιμα για όσους έχουν ανάγκη. Ο Max FM θα βρίσκεται εκεί από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ μεταδίδοντας ζωντανά το πρόγραμμά του. Η τοπική κοινωνία δοκιμάζεται καθημερινά σε συνθήκες δύσκολες και απρόβλεπτες. 1.500 καταγεγραμμένες οικογένειες ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας και η διαβίωσή τους υποστηρίζεται από τις δομές της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών. Πρέπει όλοι να κάνουμε πράξεις για να εξασφαλίσουμε όσο το δυνατό μεγαλύτερη βοήθεια και στήριξη στο διπλανό μας, στις ευπαθείς ομάδες και σε όσους έχουν ανάγκη. Η συνεργασία όλων μας είναι αυτή που θα δώσει σημαντικό αποτέλεσμα και κέρδος χρόνου στην κάθε προσπάθεια κοινωνικής αλληλεγγύης στην πόλη μας. Πιστεύοντας τα αποτελέσματα που φέρνουν οι συνεργασίες, η Πύρωσης, ΑΜΚΕ, Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος με την Ιερά Μητρόπολη Πατρών και τα Σούπερ Μάρκετ Ανδρικόπουλος συνδιοργανώνουν και φέτος την ενέργεια υποστήριξης των ευπαθών ομάδων της πόλης μας μέσω συλλογής τροφίμων με τίτλο «Δώσε το παρόν» την 5η 15 Δεκεμβρίου από τις 9 η ώρα το πρωί έως και τις 9 η ώρα το βράδυ στην πλατεία Γεωργίου. Οι διοργανωτές προσκαλούν όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν στην συγκέντρωση τροφίμων με ό,τι είναι εφικτό για τον καθένα, ώστε να δοθεί η μέγιστη δυνατή βοήθεια σε αυτούς που έχουν ανάγκη, ειδικά τώρα που πλησιάζουν οι μέρες των Χριστουγέννων. Αξίζει να αναφερθεί πως η συγκεκριμένη φιλανθρωπική ενέργεια έχει καθιερωθεί και πραγματοποιείται εδώ και 4 χρόνια την περίοδο των εορτών και επιτυγχάνει κάθε χρόνο να συγκεντρώνονται περισσότερα από 45 με 60 τόνους τροφίμων. Η δράση εξελίσσεται σε 2 επίπεδα, στη συγκέντρωση τροφίμων στο κέντρο της πόλης, σε ειδικά διαμορφωμένα κιόσκια στην πλατεία Γεωργίου, στην εκδήλωση που θα γίνει την 5η 15 Δεκεμβρίου από τις 9 η ώρα το πρωί έως τις 9 η ώρα το βράδυ, αλλά και συλλογή τροφίμων στα σούπερ μάρκετ Ανδρικόπουλος, στα ειδικά καλάθια συγκέντρωσης τροφίμων με τη σήμανση της δράσης. Μπορούμε όλοι να βοηθήσουμε, μπορούμε όλοι να δώσουμε το παρόν και να προσφέρουμε ό,τι μπορεί ο καθένας για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Αλλάζουμε θεματολογία. Με το αριστερό έκανε πρεμιέρα χθες το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων της Πάτρας, τα οποία ενώ ήταν ανοιχτά την πρώτη από τις δύο Κυριακές πριν από το τέλος του χρόνου, η κίνηση ήταν υποτονική λόγω και του βροχερού καιρού. Οι καταναλωτές λόγω της βροχής απέφυγαν να επισκεφθούν το κέντρο, που ωστόσο φόρεσε τα γιορτινά του με επίκεντρο την πλατεία Γεωργίου, στην οποία ολοκληρώθηκε ο χριστουγεννιάτικος στολισμός. Πάντως, αρκετοί έμποροι της Πάτρας, για να προσελκύσουν το καταναλωτικό κοινό, προσφέρουν προϊόντα και είδη με εκπτώσεις. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Πάτρας, Κωνσταντίνος Ζαφυρόπουλος, δήλωσε μεταξύ άλλων: λόγω του καιρού, ο κόσμος δεν κατέβηκε στην αγορά και η αποτίμηση της χθεσινής ημέρας είναι αρνητική. Εκτός όμως από τον καιρό, είναι και αρκετά νωρίς ακόμη και οι πολίτες δεν έχουν χρήματα, αφού δεν έχουν δοθεί τα βοηθήματα ούτε και το δώρο των Χριστουγέννων για να προβούν σε αγορές. Εκτιμάμε ότι από την επόμενη Κυριακή θα ξεκινήσει η εορταστική κίνηση, πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, εξαιτίας της υποτονικής κίνησης, τα περισσότερα καταστήματα έκλεισαν αρκετά νωρίτερα από το προβλεπόμενο ωράριο. Ολοκληρώνουμε τα ρεπορτάζ μας με την Ηλία και το νέο σπίτι του Διεθνούς Φεστιβάλ Ολυμπίας για παιδιά και νέους που παρουσιάστηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε ψηφιακή απεικόνηση, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις σε όλους. Ο νέος πολυχώρος που θα δημιουργηθεί στους χώρους του πρώην εργοστασίου του ΑΣΟ Πύργου θα αποτελεί τη μόνιμη έδρα του φεστιβάλ και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας.
Μια ακόμα κομβική ημέρα για το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και νέους. Μια ακόμα ιστορική ημέρα για το μεγαλύτερο θεσμό της χώρας μας στο είδος του. Οι άνθρωποι του φεστιβάλ είδαν για πρώτη φορά σε μακέτα το νέο του σπίτι. Το πρώην σταφυδεργοστάσιο του ΑΣΟ στον Πύργο μετατρέπεται σε ένα μοναδικό πολυχώρο πολιτισμού και εκπαίδευσης που θα φιλοξενεί τη μόνιμη έδρα του Φεστιβάλ Ολυμπίας, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ενανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας, ενώ θα αποτελεί και την κοιτίδα νέων παραγωγών στη χώρα μας. Αν αυτό τώρα το κατόρθωμα συνδυαστεί με την εμπειρία των στελεχών του φεστιβάλ και αξιοποιηθεί η ανεκτίμητη αξία κινηματογραφική περιουσία του, τότε ο θεσμός και ακολούθως η περιοχή μας θα εκτοξευθούν. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από την επανάκριση του ΑΣΟ, που θα αποτελέσει τη μόνιμη και διαρκή στέγη του φεστιβάλ, συγκεντρώνοντας εδώ τις μέχρι σήμερα διάσπαρτες δραστηριότητες του, σε δικές του πλέον εγκαταστάσεις, με κινηματογραφικό πλατό, με στούντιο, με αίθουσες προβολών, με χώρους εργαστηρίων. Η ύπαρξη κινηματογραφικού πλατό σε ένα μέρος όπως η Ηλία, όπου διαθέτουμε τοπία απαράμιλης φυσικής ομορφιάς, συνιστούν ικανή συνθήκη, ούτως ώστε να μετατραπεί η περιοχή μας σε σημείο αναφοράς των οπτικοστικών παραγωγών. Η ειδική ημερίδα υπό τον τίτλο «Το Φεστιβάλ Ολυμπίας και η ανάπτυξη της κινηματογραφικής βιομηχανίας στη Δυτική Ελλάδα» διοργανώθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας, αφού η Περιφέρεια αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση του μεγάλου αυτού project. Τα βήματα που έχουν γίνει από το 2020 μέχρι σήμερα είναι ραγδαία, με μια ιδέα των ανθρώπων του φεστιβάλ που ενώ υπήρχε από το 2004, επικαιροποιήθηκε το 2018 και από το 2020 προχωρά με γοργούς ρυθμούς. Η Περιφερειακή μας Αρχή έχει φροντίσει να αποκτήσει πλέον το φεστιβάλ μια μόνιμη στέγη. Μια μόνιμη στέγη η οποία θα αποτελεί στολίδι όχι μόνο για το ίδιο το φεστιβάλ, αλλά θα αποτελεί στολίδι για τον πολιτισμό στην πόλη του Πύργου. Και για μας αυτό είναι πολύ σπουδαίο και χαιρόμαστε γι' αυτό. Νομίζω ότι σήμερα γίνεται μια πολύ όμορφη, πολύ ελπιδοφόρα καινούργια αρχή και νομίζω ότι είμαστε όλοι περήφανοι γι' αυτό. Εδώ ολοκληρώθηκε η κεντρική σας ενημέρωση για την Αχαΐα και την Δυτική Ελλάδα από τον τηλεοπτικό σταθμό Αχαΐα. Ευχαριστούμε που και απόψε επιλέξατε εμάς για την ενημέρωσή σας. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Γεια σας. Χρειάζονται πολλά λόγια. Δεν χρειάζεται πολύ θόρυβος. Χρειάζεται εσύ να συμμετέχεις, να προσφέρεις, να δώσεις το παρόν. Την 5η 15 Δεκεμβρίου δώσε το παρόν στην πλατεία Γεωργίου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Δίνουμε το παρόν με ένα πακέτο μακαρόνια, ένα κιλό ρύζι ή μια απλή κονσέρβα. Όλα είναι απαραίτητα. Όλα είναι αναγκαία. 5η 15 Δεκεμβρίου από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ στην πλατεία Γεωργίου. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Ιερά Μητρόπολη Πατρών. Με την υποστήριξη των Σούπερ Μάρκετ Ανδρικόπουλος. Χορηγός επικοινωνίας Max FM 93,4. Δώσε το παρόν γιατί η Πάτρα μας χρειάζεται όλους.